Κορονοϊός και ζώα. Μπορούν τα κατοικίδια μας να νοσήσουν από κορονοϊό, μπορούν να μεταδώσουν κορονοϊό. Υπάρχουν μέχρι και σήμερα συγκεκριμένα περιστατικά, συγκεκριμένα παραδείγματα. Πρέπει να ανησυχούμε, τι πρέπει να πράξουμε, ερωτήματα τα οποία ζητούν απαντήσεις. Θέλω να πάμε στον κύριο Αλέκο Στεφανάκη, πρόεδρος παραρτήματος Κρήτης ΓΕΟΤΕΗ και εκτινίατρος βέβαια. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς τους τηλεθεατές. Καλό μήνα, με υγεία και βέβαια, δύναμη. Με υγεία. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Δική μας η χαρά, κύριε Στεφανάκη. Επιχείρησα να συγκεντρώσω κάποια βασικά ερωτήματα. Το βασικό είναι βέβαια, αν μπορούν τα κατοικίδια να νοσήσουν από κορονοϊό. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Ναι, καταρχήν να σας πω ενημερωτικά ότι τα ζώα γενικά, ναι, από τη φτηνιατρική πλευρά, έχουν τους δικούς τους κορονοϊούς. Τους δικούς που δεν μολύνουν τον άνθρωπο. Τα οποία μας παιδεύουν, έχουν ένα τροπισμό πιο πολύ στο πεπτικό σύστημα με διάρειες, με εξαίρεση τα πουλιά, όπου μας ταλαιπωρούν πάρα πολύ, και για να πείσουμε τους αρνητές, αν δεν είχαμε τα εμβόλια, δεν θα είχαμε ούτε αυγά, ούτε κρέας από κοτόπουλα. Εξαιτίας του κορονοϊού, των πτηνών, που κάνει τη λοιμώδη βροχίτιδα. Μάλιστα. Εμβολιάζουμε 2 φορές τα κοτόπουλα που ζουν 60 μέρες για να μπορέσουν να φτάσουν στο τραπέζι μας ως κρέας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε. Δεν θα είχαμε ούτε αυγά, ναι, ούτε κρέας σε περίπτωση που δεν είχαμε τα εμβόλια. Ναι. Γιατί υπάρχει λοιμώδης βροχίτιδα η οποία αποδεκατίζει τα κοπάδια. Προσβάλλει το ανοπνευστικό και τα νεφρά και κάνει απίστευτα προβλήματα θνησιμότητας. Τα αντιμετωπίζουμε με τα εμβόλια. Μάλιστα. Χρόνια τώρα. Από το 1931 είναι αυτή ο ιός των πτηνών. Όλοι αυτοί οι ιοί λοιπόν δεν έχουν καμία σχέση με τη δημόσια υγεία και τον άνθρωπο. Ευτυχώς λοιπόν, για να έρθω στο ερώτημά σας, είναι ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποια απόδειξη ότι μπορούν να μολυνθούν τα ζώα, τα κατοικίδια, από τον COVID-19. Μιλάμε για το συγκεκριμένο ιό, έτσι, ναι, ο οποίος προσβάλλει και ταλαιπωρεί τον άνθρωπο και την κοινωνία μας τα τελευταία 2,5 χρόνια. Έχουν αναφερθεί αρκετά περιστατικά, αλλά μπροστά στον όγκο των προσβεβλημένων ανθρώπων είναι ελάχιστα οι αποδεδειγμένες περιπτώσεις που έχουμε ανίχνευση του ιού σε κατοικίδια ζώα. Είχαμε ελάχιστα και κάποιες μαζικές θανατώσεις, αν δεν κάνω λάθος, μινκ. Ναι, εκεί στα μινκ τώρα, ναι, τα μινκ, είναι ευαίσθητα και μολύνονται από τον κορονοϊό. Α. Μολύνονται. Και επειδή υπάρχει πολλαπλασιασμός του ιού μέσα στα μινκ, άρα μπορεί να γίνει αιτία διασποράς, γι' αυτό σε επίπεδο επιδημιολογίας και επιζωτιολογίας, και επειδή αυτή η πανδημία μας ταλαιπωρεί, λαμβάνοντας μέτρα, θανατώνουμε τις πηγές που μπορεί να είναι αιτία πολλαπλασιασμού του ιού στη φύση, αλλά και κυρίως μετάλλαξης. Γιατί δυστυχώς θεωρώ ότι το έχει καταλάβει ο καθένας που δεν χρειάζεται να έχει σπουδάσει ιατρική, ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε γενικά στις ιώσεις είναι ότι οι ιοί μεταλλάσσονται. Οπότε, κύριε Στεφανάκη, όσοι έχουν κατοικίδια μπορούν να είναι ήσυχοι ότι τα ζώα τους, ακόμα και αν αυτοί νοσούν, τα ζώα που έχουν στο σπίτι, ναι, δεν περνάνε κορονοϊό, έτσι. Αυτό μας λέει ο Στεφανάκης. Όχι, δεν νοσούν, είναι ελάχιστα τα περιστατικά σε παγκόσμιο ελάχιστα, αλλά τι θέλω που θέλω να σταματήσω. Επειδή είναι ένας ιός και δείτε η μεταλλαγή του τι μας έχει κάνει. Ενώ στην αρχή μεταδιδότανε με τα σταγονίδια που έφευγαν το σώμα μας, την ώρα που μιλούσαμε από τη μύτη όταν φτανιζόμαστε, σήμερα βλέπετε ότι η όμικρον είναι στον αέρα πια. Δεν είναι στα σταγονίδια. Είναι στον αέρα. Άρα εκεί που λέγαμε για αποστάσεις, ποιες αποστάσεις, τις αποστάσεις. Σήμερα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί η όμικρον κυκλοφορεί στο περιβάλλον, γιατί έχει μια διαφορετική ανθεκτικότητα ο ιός και στον τρόπο που μεταδίδεται. Επομένως, επειδή έχουμε αυτές τις μεταξελίξεις του ιού, υπάρχει περίπτωση το ζώο να είναι ένας φορέας και χαϊδεύει, ας πούμε, φυλάει, παίζει με το ζώο του ένας μολυσμένος και το ζώο πάει στο διπλανό και του μεταφέρει τους ιούς. Απλά τους μεταφέρει χωρίς το ζώο
να νοσήσει ή να είναι μια πηγή πολλαπλασιασμού του ιού στον οργανισμό του. Άρα διασποράς. Άρα είναι, είναι φορέας, μπορεί να είναι φορέας το ζώο. Όχι καθόλου, είστε ξεκάθαρα. Όχι ακριβώς φορέας, να το πούμε λαϊκά, μεταφορέας. Μεταφορέας. Δηλαδή, χαϊδεύω το, ναι, άρα αν κάποιος αρρωστήσει, θα πρέπει να λαμβάνει τα μέτρα, τα προληπτικά, αυτά που γνωρίζουμε όλοι, μάσκες, σήματα χεριών κτλ. Όταν παίζει με το ζώο του και ασφαλώς επειδή το ζώο έχει μια κινητικότητα και μπορεί να πάει δίπλα στο παιδί μας, καλό είναι εμείς που είμαστε άρρωστοι να τηρούμε τα μέτρα προστασίας για να μην μεταφέρουμε τον ιό, να επιμολύνουμε το σκυλί και αυτό, ή το γατί και αυτό να το προσοχή, πάει. Προσοχή λοιπόν ακόμα και στην επαφή μας με τα κατοικίδια μας. Είναι ξεκάθαρο. Ακριβώς. Αλλά δεν υπάρχει κίνδυνος διασποράς από τα κατοικίδια ή από τα ζώα. Με το δεδομένο ότι αυτά έχουν τους δικούς τους κορονοϊούς και οι οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση με τη δημοσία. Και έχουν και τα εμβόλια και έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Σωστά. Ναι, ναι, και σαν, εγώ το μεταφέρω επειδή εγώ και ως κτηνίατρος και δουλεύω πάρα πολύ με τα παραγωγικά ζώα. Θα ξέρετε ότι ο κορονοϊός στα κοτόπουλα που κάνει τη λοιμώδη βροχή ήταν τρομακτικό νόσημα. Μάλιστα, που μάλιστα. Προσβάλλει το αναπνευστικό σύστημα και τα νεφρά. Δημιουργεί, δηλαδή έτσι και δεν πιάσει ο εμβολιασμός. Ναι, μάλιστα. Δεν μπορεί να κάνουμε. Κύριε Στεφανάκη, βέβαια, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε πολύ, καλά, πολύ, ο κύριος Στεφανάκης. Να είστε καλά. Πρόεδρος Παραρτήματος Κρήτης Γεωτεΐ και Εκτινίατρος.